Και από τις δηλώσεις και του Γάλλου Ευρωβουλευτή που συμμετείχε στην Εξεταστική Επιτροπή της Τρόικα, ότι προφανώς ο κύριος Τσίπρας και είδε και έδωσε την έκθεση τη συγκεκριμένη, αλλά και είπε και προφορικά και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα που τίθεται και αυτό στην ουσία εκθέτει, αν θέλετε, την άποψή μου και τον κύριο Κάρας, ο οποίος νομίζουμε έχουμε την αίσθηση ότι προφανώς σε μια συνεννόηση και με την κυβέρνηση αλλά και με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εκπροσωπεί στο Ευρωκοινοβούλιο, το κόμμα της κυρίας Μέρκελ, είχε και ένα πολιτικό όφελος από το να κάνει αυτή τη δήλωση, η οποία πραγματικά νομίζω ότι ενόχλησε και πάρα πολύ κόσμο. Και σας υπενθυμίζω ότι και ο Γάλλος Ευρωβουλευτής, ο οποίος είπε την αλήθεια στην ουσία, δεν ανήκει στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, είναι στο κόμμα του κυρίου Ολάν, είναι από το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Επομένως, δεν είχε και κανένα πολιτικό κίνητρο, αν θέλετε την άποψή μου, να στηρίξει και να πει στην ουσία την αλήθεια. Ήταν και αυτό συνάντηση ο Γάλλος. Ναι, ήταν παρόν. Είναι παρόν. Υπάρχουν δύο συνεισηγητές. Άλλο αυτό. Τα πει όλα. Άλλο αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, γιατί νομίζω το να λέμε είπε, δεν είπε ο Τσίπρας, μεταξύ τους διαφώνησε. Ας δούμε τώρα, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το θέμα είναι ποια είναι η πορεία και η οποία συνεχίζουν ως χώρα. Πάντως κανονικά λέει η λογική, εγώ που μου δέτερωσε, ας πούμε, ότι θα πρέπει να τους απορρίψουμε εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα και τους δύο. Και όχι να διαλέγουμε όποιον μας υπέρει. Εγώ τους έχω απορρίψει από την αρχή. Ειδικά το γαμπρό του Βαλχάιμ. Δεν ξέρω, όχι να διαλέγουμε αυτά που μας που συμβαίνει τον καθένα μας. Αλλά συνεχίσω, γιατί υπάρχει το. Για μας το σοβαρό το θέμα δεν είναι αυτό. Έχει σημασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πιο δημοκρατικό και ανοιχτό όργανο, με τους περιορισμούς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχολείται και προσπαθεί να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση, την οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει αρνηθεί να προχωρήσει σε μια εξεταστική επιτροπή, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία ήταν από τις προεκλογικές της υποσχέσεις, τις οποίες μετά τις ξέχασε πολύ εύκολα. Και αυτό είναι μια δέσμευση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όχι για να ανοίξουμε ποινικούς φακέλους και να ποινικοποιήσουμε την πολιτική, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Σκοπός μας είναι όμως να χυθεί άπλετο φως για το τι έγινε πραγματικά το 2010. Και το βασικότερο όλων, για να μην μιλάμε για την προϊστορία, γιατί πλέον το 2010 με όλα αυτά που έχουν επισυμβεί μας φαίνεται κάτι πολύ μακρινό. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να δούμε με τι στρατηγική θα πάμε ως χώρα, ως λαός, να διαπραγματευτούμε με τους δανειστές για να υπάρχει μια καλύτερη, ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, ακριβώς εμείς αυτό που κάνουμε, ακούστε να δείτε τι κάνουμε εμείς και διαβούλευση. Τώρα έχουμε τον άλλο ψεύτη, τον άλλο ψυχοφάντη, με ποιον θα μιλήσετε. Εμείς, κοιτάξτε, έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη, την οποία είμαστε διατεθειμένοι να την υπερασπιστούμε και να καταδείξουμε τις ευθύνες όλων αυτών οι οποίοι έχουν εφαρμόσει αυτή την πολιτική. Με αυτή την πολιτική την οποία εφαρμόζει η κυβέρνησή σας, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, η οποία έρχεται. Να τελειώσω. Να παρέμβετε και να τελειώσω. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Όχι, δεν μιλάω πάρα πολύ ώρα. Δεν μιλάω πάρα πολύ. Ακούστε, οι πολιτικές αποφάσεις, αυτά που λήφθηκαν τότε το 2010, οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις, κρίνονται από το λαό. Ναι. Και έχουν κριθεί από το λαό. Έχουν κριθεί. Έχουν κριθεί. Φέρνοντας τον Πασόκ στο 5-6% που είναι σήμερα. Αυτή είναι η κρίση. Να ζείτε με αυτό το καλάμι. Να ζείτε με αυτό το καλάμι και να μην προσγειωνόσαστε. Να μην προσγειωνόσαστε. Δεν ξέρω, μπορεί να σας ενοχλεί αυτό που λέω, αλλά δεν το λέω. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Το λέω θετικά. Όπως ξέρετε, δέχομαι την αποστολή. Αφήστε με λοιπόν να εκφράσω κι εγώ αυτό που θέλω. Μια τελευταία κουβέντα μπορώ να πω για να πάρετε μετά το λόγο. Ωραία. Επομένως, εμείς αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι χρειάζεται πραγματική διαπραγμάτευση, αντιστροφή των πολιτικών λιτότητας, και αυτό ακριβώς είναι και η δικιά μας προοπτική και εν ώψη των ευρωεκλογών, και νομίζουμε ότι και η πρόταση για Τσίπρα, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμβολίζει και σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτή την πρόταση. Μια τελευταία κουβέντα για το φαρμακονήσι, κύριε Γρηγοράκο, και για να κλείσω, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά. Κοιτάξτε, αυτό που έγινε στο φαρμακονήσι, κατά την άποψή μας, δείχνει στην ουσία ποιοι είναι. Τι έγινε. Σκοτώθηκαν 9 παιδιά και 3 γυναίκες. Αυτό έγινε. Δεν λυπάστε πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται. Δεν σας βλέπω. Δεν σας βλέπω. Δεν άκουσα από τις δηλώσεις του κυρίου Βαρβιθιών. Αυτό που σας λέω, κυρία Βουλευτή. Εσείς είπατε ότι είναι κοινικό έγκλημα που διέπραξαν οι λιμενικοί. Θυμάμαι τον κύριο Βαρβιθιών ότι την επόμενη μέρα να βγαίνει. Να βγαίνει. Τι λαϊκισμός είναι αυτός. Και μετά λέτε τι συμβαίνει μέσα στη Βουλή. Και λέτε ποιο είναι η ένταση μέσα στη Βουλή. Τι λαϊκισμός είναι αυτός. Ποιος έκανε αυτό το έγκλημα που λέτε. Υπάρχουν, εμείς πιστεύουμε σύμφωνα με τις καταγγελίες. Υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες και με συγχωρείτε, υπάρχει και ένα βεβαρημένο ιστορικό. Σε σχέση με την γυναίκα σας και το παιδί σας. Τι αυτό έκαναν τα παιδάκια, τα 9 που σκοτώθηκαν στο φαρμακονίσι. Δεν φταίει κανείς γι' αυτό. Αντίστοιχα ήταν αυτό. Καταγγελίες υπάρχουν, κυρία Βουλευτή. Θέλετε να
Θα τις διερευνήσετε. Θα τις διερευνήσετε τις καταγγελίες. Είναι στη δικαιοσύνη. Και δεν είναι μόνο. Μια τελευταία κουβέντα. Θα μας αφήσετε να μια τελευταία κουβέντα. Γιατί δεν θέλω να μονοβολώ. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες στο λιμενικό και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με πολιτικές οδηγίες αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρχει μια σκληρή στάση, υπερβολικά σκληρή, έτσι ώστε να αποθαρρύνονται όλοι αυτοί. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν 9 παιδιά νεκρά και 3 γυναίκες νεκρές και αυτή τη στιγμή να το παρουσιάζετε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ατύχημα ήταν, σας λέω. Το κάνανε επειδή δεν. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια διαλεύκανση της υπόθεσης και εξεταστική. Να υπάρχει μια εξέταση της υπόθεσης. Χτες ξέρετε τι έγινε, κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομέα. Έχετε ακούσει, το ακούσατε σε όλα τα δελτία. Έχετε ακούσει τι έγινε στο γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη χτες σε σχέση με τη διαμαρτυρία της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για το φαρμακοδίσι. Πήγανε 45-50 νεολαίοι να κάνουν μια διαμαρτυρία. Από κάτω από το γραφείο, προσέξτε, είδατε τα πλάνα. Το είδατε. Υπήρχε καμία απόπειρα κατάληψης. Υπήρχε απόπειρα κατάληψης όπως το παρουσιάζουν. Υπήρχε απόπειρα κατάληψης. Ανεβήκανε και δώσανε ένα κείμενο. Τι δουλειά έχουν. Με συγχωρείτε, υπουργός είναι. Πήγανε και δώσανε ένα κείμενο. Δεν απείλησαν κανέναν. Δεν απείλησαν κανέναν. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι υπήρχαν πολιτικές ευθύνες και μια πολιτική αναισθησία του κυρίου Βαρβιτσιώτη, ο οποίος δεν αναγνώρισε κανένα πρόβλημα σε σχέση με την υπόθεση του φαρμακονησίου. Ποιο ήταν το χθεσινό αποτέλεσμα? 47 προσαχθέντες νεολαίοι. Φωνάζω γιατί μιλάμε ταυτόχρονα. Μιλάμε ταυτόχρονα. Υπήρχαν 47 προσαχθέντες, είναι η τελευταία μου κουβέντα, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι προσήχθησαν χωρίς να έχουν κάνει κάτι. Δείτε τα βίντεο, μπείτε στο Λεκτζιά. Δείτε τα βίντεο, να δείτε ποια είναι η συμπεριφορά της αστυνομίας του κυρίου Δένδια, οι οποίοι άφηναν τους χρυσαυγίτες στο Κερατσίνι να πετάνε πέτρες σε ένα στέκι στο Κερατσίνι επί 15 λεπτά και χθες μέσα σε 3 λεπτά μάζεψαν 47 νεολαίους του ΣΥΡΙΖΑ που διαμαρτυρόντουσαν αυτό ακριβώς που λέτε. Και αν αυτό νομίζετε ότι είναι βανδαλισμός, να νομίζετε ότι είναι βανδαλισμός και να δικαιολογεί 47 προσαχθέντες και έναν νέο του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει στο αυτόφορο και την ίδια στιγμή η ομάδα Δέλτα να μην πηγαίνει και να συλλαμβάνει τους χρυσαυγίτες που έκαναν αυτά τα πράγματα στο Κερατσίνι το Σάββατο. Παρακαλώ, έχουμε ελάχιστο χρόνο, πρέπει να πλήσουμε τις κυβέρνησεις. Παρακαλώ. Φωνάζω γιατί μιλάμε παράλληλα. Δεν θα φώναζα, δεν θέλω να φωνάζω. Αλλά δεν μπορώ να μιλάμε παράλληλα. Δεν είναι επιλογή μου το να φωνάζω, πιστέψτε με. Δεν είναι επιλογή μου το να φωνάζω. Ένα λεπτό. Ναι, γιατί πρέπει λοιπόν το μήνυμα των εκλογών του Μαΐου ή οποιονδήποτε εκλογών να είναι το μήνυμα της πολιτικής σταθερότητας. Δεν έχει απαντήσει για την κατηγορία. Δεν μπορεί να πάμε με αυτό το κλίμα στις εκλογές και δεν μπορούμε την Ελλάδα να την έχουμε συνεχώς σε αυτή την ένταση και σε αυτή τη σύγκρουση την διπολική. Δεν είναι επιλογή. Λοιπόν, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αφήστε με, κύριε Σάκερα. Τον Μπαγκλαντεσιανό επιμελητήριο βγάλατε στο πρόγραμμα. Κυρία Βούλτευση, κάντε μου. Έλεος πια. Μιλάει ο κ. Γεωργάκος, δεν έχουν μιλήσει γι' αυτό καθόλου. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου και η κεντροαριστερά τώρα πολύ περισσότερο από κάθε φορά θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια της και τα θραύσματά της και τα, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Καμπουράκης, της